το τραγούδι, φίλες και φίλοι, γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ο κύριος Κώστας Μουτζούρης. Καλημέρα κύριε Μουτζούρη, τι κάνετε, πώς είστε? Καλή χρονιά με υγεία, να είμαστε όλοι καλά. Κύριε Περιφερειάρχα, ο λόγος που σας καλέσαμε έτσι να βγούμε σήμερα τηλεφωνικά στην εκπομπή είναι επειδή ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων. Ναι, λέω ότι ο λόγος που βγήκαμε σήμερα στον αέρα είναι επειδή ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις συνέπειες του κορονοϊού. Βέβαια. Έχουμε στοιχεία, κύριε Περιφερειάρχα, για το πόσες επιχειρήσεις έκαναν αίτηση? Βέβαια. Σας ακούμε, πείτε μας. Στοιχεία είναι τα εξής. Mm-hmm. Οι αιτήσεις είναι 3.823. Μάλιστα. Με συνολικά απαιτούμενη επιχορήγηση 103 εκατομμύρια. Εμείς διαθέτουμε 40 εκατομμύρια. Μάλιστα. Τα συνέπεια δεν θα ικανοποιηθούν όλοι. Όχι. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα καθορίσει το Υπουργείο πώς θα γίνει και θέλουμε να επισπεύσουμε τις διαδικασίες για να έχουμε τη διάθεση των 40 εκατομμυρίων στην τοπική κοινωνία. Μάλιστα. Να ρωτήσουμε, έχουμε χωρικά στοιχεία, δηλαδή πόσα κατατέθηκαν σε κάθε νησί, σε κάθε περιφερειακή ενότητα? Μπορούμε να τα βρούμε, να τα δούμε στη συνέχεια. Μάλιστα. Είπατε, η διαδικασία ποια θα είναι τώρα? Θα γίνει αξιολόγηση των προτάσεων αυτών? Πήρανε κάποια μόρια απευθείας, αυτόματα. Ναι. Και θα δει το Υπουργείο που σταματάνε τα 40 εκατομμύρια. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτοί που έχουν με βάση τα μόρια θα γίνει η αξιολόγηση, έτσι? Με τα μόρια. Άρα, κάθε επιχείρηση αυτή τη στιγμή που έκανε την αίτηση γνωρίζει πόσα μόρια έχει, έτσι? Γιατί και όλο το διάστημα αυτό μου λέγανε, έχω 60 μόρια, έχω 20 μόρια. Μάλιστα. Άρα, όλοι γνωρίζουν πόσα μόρια έχουν και ανάλογα θα γίνει η αξιολόγηση. Και φαντάζομαι θα κατατεθούν και τα σχετικά δικαιολογητικά, γιατί δεν είναι μόνο να τα λες, πρέπει να τα αποδεικνύεις κιόλας, έτσι? Έτσι όπως μας τα λέτε όμως, περίπου μία στις δύο επιχειρήσεις θα μείνουν εκτός προγράμματος. Βέβαια. Να ρωτήσω, κύριε Περιφερειάρχα. Ναι, περίπου, δεν ξέρουμε το. Πάνω, θα δούμε. Μία στις 2,3. 2,3. Μία στις 2,3, ναι. Για να λέμε ακρίβεια. Mm-hmm. Επειδή τώρα δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουμε εικόνα τι θα γίνει, υπάρχει δυνατότητα επέκτασης να μπουν δηλαδή κι άλλα? Όχι, το πρόγραμμα αυτό δεν έχει δυνατότητα. Ήδη τα χρήματα, τα 269 εκατομμύρια που είχαν διατεθεί στο ΕΣΠΑ, από την περιφέρεια καταναλώθηκαν όλα. 270 εκατομμύρια. Δεν έχουμε. Αλλά επιδιώκουμε να βρούμε από άλλους χώρους. Αυτό το αν θα βρούμε και πότε θα βρούμε, πότε θα το γνωρίζουμε. Μπορεί και ποτέ. Μπορεί και ποτέ, αλλά μπορεί, μπορεί και σύντομα όμως. Πιστεύω όχι. Μάλιστα. Θεωρητικά υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Ναι. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Πότε θα εκταμιευτούν τα χρήματα, γιατί φαντάζομαι ότι... Το αργότερο τον Ιούνιο, αλλά θέλουμε σύντομα να γίνει. Δηλαδή να ελπίζουμε πριν το Πάσχα? Όχι, δεν νομίζω. Όχι πριν το Πάσχα. Αλλά θα το επιδιώξουμε. Άρα δηλαδή υπολογίζουμε πριν το καλοκαίρι, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε. Το καλοκαίρι είναι ευρία έννοια. Άρα δηλαδή Ιούνιο, όπως είπατε. Μέχρι τον Ιούνιο. Μέχρι τον Ιούνιο λοιπόν. Μάλιστα. Πάντως εμείς ελπίζουμε να βρεθούν και άλλα χρήματα. Αν όχι από αυτό το... Εγώ περισσότερο από εσάς, γιατί θα έχω μεγάλες οχλήσεις. Ήδη φαντάζομαι έχετε οχλήσεις. Έχω ήδη. Και αιτήματα. Γι' αυτό διευκρινίζω ότι η αξιολόγηση θα γίνει από όλους, όχι από εμάς. Δηλαδή τα μόρια. Οι αξιολόγοι πήραν τα μόρια και θα αξιολογηθούν. Μάλιστα. Η αξιολόγηση θα γίνει από την περιφέρεια, από τις υπαλλήλους της περιφέρειας. Όχι, να το διευκρινίσουμε αυτό λίγο. Γενικά θα γίνει. Γενικά. Θα γίνει από το Υπουργείο Ανάπτυξης, μας λέτε. Ελπίζω να είναι ανάπτυξη. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχη, σας ευχαριστούμε και εμείς. Σας ευχαριστούμε πολύ.